Αρχίζει η συνεδρίαση. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αξιότιμες και αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι. Η Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται σήμερα με ιδιαίτερη τιμή και ευχαρίστηση τον κύριο Κωνσταντίνο Αρκουμάνη, ομότιμο καθηγητή μηχανολογίας στα Πανεπιστήμια Imperial College και City του Λονδίνου, ως αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, στον τομέα ενέργεια, μηχανική, ναυτιλία, περιβάλλον, στην πρώτη τάξη των θετικών επιστημών. Ο κύριος Αρκουμάνης έχει αναπτύξει μια πλούσια ακαδημαϊκή, ερευνητική και επαγγελματική σταδιοδρομία με σημαντική προσφορά στο πεδίο της ενέργειας και με ιδιαίτερη εστίαση, κατά τα τελευταία έτη, στις ενεργειακές ανάγκες της ναυτιλίας, αποκτώντας διεθνή αναγνώριση. Παρακαλώ τον ακαδημαϊκό κύριο Λουκά Χριστοφόρου να προσέλθει στο βήμα και να παρουσιάσει το έργο και την προσωπικότητα του νέου συναδέλφου. Θα ακολουθήσει η ομιλία του κυρίου Κωνσταντίνου Αρκουμάνη με θέμα «Ο μαραθώνιος της ναυτιλίας προς την απανθρακοποίηση». Κύριε Χριστοφόρου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Η Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται με ιδιαίτερη χαρά σήμερα ως νέο αντεπιστέλλον μέλος της τον καθηγητή Πανεπιστημίων Imperial College London και City University London, κύριο Κωνσταντίνο Αρκουμάνη. Ο κύριος Αρκουμάνης είναι επίσης επίσημος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αεροναυτικής και Αστροναυτικής Tianjin και Nanjing της Κίνας, καθώς και επίτιμος διδάκτορας στο Κρατικό Πολυτεχνείο της Αγίας Πετρούπολης. Από το 2011 είναι διευθυντής του International Institute of Cavitation Research, που αντιπροσωπεύει μια ουσιώδη συνεργασία μεταξύ του City University London και των Loughborough University και Delft University της Ολλανδίας. Ο κύριος Αρκουμάνης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947 και μαθήτευσε στο Κολέγιο Αθηνών. Είναι απόφυτος του Τμήματος Φυσικής της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετά τις σπουδές του, υπηρέτησε ως αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, προτού συνεχίσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, με ειδίκευση στη μηχανική του περιβάλλοντος. Η επίσκεψη του διακεκριμένου καθηγητή του Imperial College London, Jim Whitelaw, Member of the Royal Society, στη Νότια Καλιφόρνια, ήταν η αιτία διακοπής του διδακτορικού του κυρίου Αρκουμάνη στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Berkeley, με θέμα τότε την ανάπτυξη της τεχνικής Laser Doppler Actinometry. Ο καθηγητής Whitelaw προσκάλεσε στο Λονδίνο τον κύριο Αρκουμάνη προκειμένου να συνεχίσει τη διδακτορική του διατριβή με θέμα την εφαρμογή των ακτίνων λέιζερ στις μηχανές αυτοκινήτων. Το 1993 του απενεμήθηκε το Doctor of Science in Engineering του Πανεπιστημίου του Λονδίνου για το ερευνητικό του έργο, κυρίως στη ρευστοδυναμική των μηχανών εσωτερικής καύσης. Το 1995, μετά από 15 χρόνια διδασκαλίας και έρευνας στη Σχολή Μηχανολόγων του Imperial College London, εξελέγει καθηγητής στην πρωτοειδρυθήσα έδρα μηχανών εσωτερικής καύσεως της σχολής. Στο διάστημα 1990 έως το 2000, το Τμήμα Θερμικής Ενέργειας με επικεφαλής τον κύριο Αρκουμάνη ήταν σταθερά στις πρώτες τρεις ερευνητικές ομάδες στη Σχολή Μηχανολογίας του Imperial College. Την ερευνητική του ομάδα αποτελούσαν 6 βοηθοί καθηγητές ερευνητές και περίπου 25 διδακτορικοί φοιτητές, με πλήρη χρηματοδότηση για τις σπουδές τους από μεγάλες βιομηχανίες
της Ασίας, Αμερικής και Ευρώπης. Μέχρι σήμερα, πάνω από 50 μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν λάβει το διδακτορικό τους πτυχίο υπό την επίβλεψή του και οι περισσότεροι έχουν απορροφηθεί σε υψηλόβαθμες θέσεις σε βιομηχανίες, καθώς και σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Το 1998 ο καθηγητής Αρκουμάνης συνεργάστηκε με το Υπουργείο Ενέργειας στις Βρυξέλλες ως σύμβουλος της Bechtel Limited και συνέγραψε το 2000 μελέτη για εναλλακτικά καύσιμα των μεταφορών. Η μελέτη του αυτή χρησιμοποιείται συχνά από κυβερνήσεις και οργανισμούς στο πλαίσιο της ενεργειακής στρατηγικής. Επιπλέον, ασχολήθηκε ερευνητικά με εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής ενέργειας, λόγου χάρη με τις κυψέλες καυσίμων, fossil fuels. Το 2000 εντάχθηκε στο City University ως επικεφαλής του τμήματος αεροναυπηγών, πολιτικών και μηχανολόγων μηχανικών και ανέλαβε τη θέση του κοσμήτωρου της Σχολής Μηχανικών και Μαθηματικών Επιστημών. Ίδρυσε το Ερευνητικό Κέντρο για την Ενέργεια και το Περιβάλλον, εντείνοντας τις ερευνητικές του δραστηριότητες στο γενικότερο χώρο της ενέργειας. Ακολούθησε η ίδρυση του Collaborative Hub, στο οποίο συγκεντρώθηκαν οι ερευνητικές δραστηριότητες όλων των σχολών του Πανεπιστημίου στον τομέα των εναέριων, θαλάσσιων και επίγειων μεταφορών. Το 2001 εξελέγει εταίρος της Βασιλικής Ακαδημίας Μηχανικών της Μεγάλης Βρετανίας σε αναγνώριση της σημαντικής ερευνητικής του δραστηριότητας στον τομέα των μηχανών εσωτερικής καύσης. Η Βασιλική Ακαδημία ανέφερε για τον κύριο Αρκουμάνη ότι, εισαγωγικά, διακρίθηκε για την ανάπτυξη τεχνικών με λέιζερ και υπολογιστικών μοντέλων για την αυτοκίνητο βιομηχανία με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης μηχανών βενζίνης πετρελαίου και τη μείωση της κατανάλωσης και των καυσαερίων. Κλείνονται εισαγωγικά. Τον Ιούλιο του 2006 διορίστηκε Pro Vice Chancellor με ευθύνη για την έρευνα και τις διεθνείς σχέσεις. Και το 2010, κατόπιν πρότασης του κυρίου Αρκουμάνη στο Lloyd Foundation της Μεγάλης Βρετανίας για χρηματοδότηση, ιδρύθηκε το πρώτο διεθνώς ερευνητικό κέντρο σπηλαίωσης, The First International Institute of Cavitational Research, στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου. Ο κύριος Αρκουμάνης παρέμεινε ιδρυτικός διευθυντής του κέντρου μέχρι το 2015. Η ερευνητική ομάδα του κυρίου Αρκουμάνη έδειξε ότι το φαινόμενο αυτό μπορεί να έχει και ευεργετικές ιδιότητες όπως την αεριοποίηση των καυσίμων που οδηγεί σε βελτιωμένη καύση και στο λιπαντικό των μηχανών. Το 2010 διορίστηκε πρέσβης της Ελλάδος για ενεργειακή πολιτική και νέες τεχνολογίες, παράλληλα με τη θέση του ως αντιπρίτανης στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου. Και το 2013 συνόδευσε ως σύμβουλος τον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδος, κύριο Αντώνιο Σαμαρά, στο επίσημο ταξίδι του στην Κίνα. Την ίδια χρονιά συμμετείχε στην ομάδα εργασίας της Βασιλικής Ακαδημίας Μηχανικών της Μεγάλης Βρετανίας, που συνέταξε μελέτη με θέμα τους μελλοντικούς τρόπους πρόωσης των πλοίων. Αυτό, κυρίες και κύριοι, απετέλεσε και την αρχή της ενασχόλησής του με την ναυτιλία. Τα νέα του ενδιαφέροντα οδήγησαν στην εκλογή του ως διευθυντού και ως μέλος του Συμβουλίου του Ομίλου
Αγγελικούτσι στην ίδρυση της πρώτης ιδιωτικής ναυτικής εταιρείας Ακαδημίας στην Ελλάδα και στην πρόσφατη συμμετοχή του στο Συμβούλιο του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος και στην εταιρεία Safe Bulkers Participations του Ομίλου Χατζη Ιωάννου. Ο κύριος Αρκουμάνης προσκαλείται συχνά ως μέλος διεθνών κρατικών επιτροπών αξιολόγησης της Σουηδίας και της Γερμανίας. Υπήρξε μέλος της Διεθνούς Επιτροπής του Πανεπιστημίου Chalmers της Σουηδίας για την αξιολόγηση των ερευνητικών συνεργασιών του Πανεπιστημίου με τη Σουηδική Αυτοκινητοβιομηχανία. Του Πανεπιστημίου επίσης Άχεν της Γερμανίας ως Εθνικού Κέντρου Αριστείας και για την αξιολόγηση των καυσίμων του μέλλοντος αλλά και των ελληνικών ιδρυμάτων όπως λόγου χάρη το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την αξιολόγηση των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών των προγραμμάτων μηχανολογίας και ενέργειας αντίστοιχα. Για την εκτεταμένη έρευνά του στη μηχανική ρευστών και την καύση κινητήρων εσωτερικής καύσης έχει λάβει πολλά βραβεία, όπως το βραβείο Clerk το 1991 και το βραβείο της Εταιρείας Μηχανικών Αυτοκινήτου το 1998. Μεταξύ 1996 και 2000 υπήρξε μέλος του Σουηδικού Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανικής και Τεχνικής Ανάπτυξης. Και το 1999 ίδρυσε το International Journal of Engine Research και τώρα ενεργεί ως εκδότης του για την Ευρώπη. Είναι συγγραφέας και συνσυγγραφέας άνω των 240 δημοσιευμάτων. Το 2009 επιμελήθηκε και συνέγραψε μια σημαντική μονογραφία του Springer Verlag με θέμα, ανοίγουν εισαγωγικά, «Flow and Combustion in Reciprocating Engines», ροή και καύση σε κινητήρες αυτοκινήτων, η οποία συγκέντρωσε περί τις 20.000 λήψεις και εξακολουθεί να αποτελεί βοήθημα για τους ερευνητές των μηχανών εσωτερικής καύσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αναφορές στις δημοσιεύσεις του κυρίου Αρκουμάνη ξεπέρασαν τις 9.000. Πέραν των ακαδημαϊκών του δραστηριοτήτων, σε επίπεδο κοινωνικό, ο κύριος Αρκουμάνης ασχολήθηκε με θέματα της ελληνικής πολιτικής στο Λονδίνο, όπως πρώτον την οργάνωση του ετήσιου θεσμού διαλέξεων από επιφανείς αποφύτους του Κολεγίου Αθηνών και δεύτερον, κατά τη διάρκεια της αντιπροεδρίας του στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου, οργάνωσε και συντόνισε τον μοναδικό παγκοσμίω διεθνή οργανισμό του Olive Tree, δέντρο ελέας. Μέσω του θεσμού αυτού δινόταν η δυνατότητα κάθε χρόνο περίπου 10 έως 12 Ισραηλινοί και Παλαιστίνοι νέοι και νέες να έρθουν στο Λονδίνο και να επιλέξουν το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της αρεσκίας τους, λαμβάνοντας πλήρες υποτροφίες εξασφαλισμένες μέσω δωρεών από την αρμόδια Επιτροπή του Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα αυτό περιλάμβανε μεταξύ άλλων διαλέξεις για συναδέλφωση, συνύπραξη και ειρήνη και δημιούργησε στους συμμετέχοντας φιλίες ζωής. Αγαπητέ καθηγητά, κύριε Αρκουμάνη, προσωπικά σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για το πολύτιμο έργο σας στην Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών και για την προσφορά σας στην ελληνική ναυτιλία και στη χώρα μας. Με μεγάλη χαρά και τιμή σας καλωσορίζουμε σήμερα στην Ακαδημία Αθηνών. Έχετε τις θερμές ευχές μου για επιτυχία στο πολύπλοκο και σημαντικό σας έργο. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ τον κύριο Χριστοφόρου και τώρα καλώ τον κύριο Αρχουμένη, αγαπητέ συνάδελφε πλέον, σας καλώ να προσέλθετε ενώπιον του κοινού για να σας επιδώσω το δίπλωμα του αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών και το σχετικό αργυρό διακριτικό πέτου. Κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Ενέργειας Ακαδημίας, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργή, κύριε Βουλευτέ, κύριε Πρόεδρε Ναυτιλιακών Εταιριών, κύριε Πρόεδρε και μέλη του Συμβουλίου του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, κυρία Πρόεδρε του Μητροπολιτικού Κολεγίου, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Κανείς πλέον δεν αμφισβητεί ότι χρειάζεται δράση και σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο για να αποτρέψουμε τις μη ανατρέψιμες και καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η παγκοσμιοποίηση που ακολούθησε την ενεργειακή κρίση του 1973 επιτάχυνε τις μεταφορές στην ξηρά, τον αέρα και τη θάλασσα, με αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος στη βιόσφαιρα του πλανήτη μας. Μεταξύ των μέσων μεταφοράς, η ναυτιλία με την ιδιαιτερότητα που έχει, μεταφέροντας πάνω από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου, με μόνο 3% συμμετοχή στις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αποτελεί το πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς. Λίγα λόγια για την ποντοπόρο ναυτιλία. Αποτελείται από 50 με 60.000 πλοία διαφόρων τύπων και μεγεθών που καταναλώνουν περίπου το 8% των παγκόσμιων καυσίμων και εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα περίπου 3% των συνολικών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος και περίπου 14% των οξειδίων αζότου και θείου. Για περίπου 60 χρόνια η πρόση των πλοίων γίνεται με καύση φτηνού αλλά πολύ ρηπογόνου μαζούτ σε ναυτικές μηχανές δίζελ. Το πρόβλημα για την ναυτιλία είναι ότι όλα τα υπάρχοντα πλοία θα πρέπει να αντικατασταθούν μέχρι το 2005, για το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα ότι αποτελεί ίσως το τέλος του μαραθώνιου δρόμου. Τα πλοία συνήθως έχουν μέση ηλικία 20-25 χρόνια, οπότε αυτό επιβάλλει σύντομα την αλλαγή των πλοίων. Λίγα λόγια για την ελληνική, την ελληνόκτητη ποντοπόρο ναυτιλία. Αποτελείται από 5.500 περίπου πλοία, εκ των οποίων μόνο 570 είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο. Είναι η πρώτη παγκόσμια δύναμη σε χωρητικότητα, κατέχοντας περίπου το 18% του παγκόσμιου στόλου και το 50% του ευρωπαϊκού. Παρά την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία της ελληνικής ναυτιλίας, η ναυτιλία μας παραμένει στην Ελλάδα ένας μη δημοφιλής επαγγελματικός χώρος. Λόγω ανεπαρκούς ενημέρωσης των νέων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και των δυσκολιών διαβίωσης και επικοινωνίας στα πλοία,
κάτι που έχει βελτιωθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Ο Μαραθώνιος της Ναυτιλίας θεωρούμε ότι ξεκίνησε το 1η Ιανουαρίου του 2020 με την επιβολή από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, τον IMO, της μερικής αποθείωσης του μαζούτ. Και με μερική αποθείωση ενώ την ελάττωση από 35.000 parts per million, μόρια σε εκατομμύριο, κάτω στα 5.000. Parts per million. Και λέω μερική αποθείωση γιατί ίσως δεν ξέρετε ότι το πετρέλαιο στην αυτοκίνηση έχει μόνο 30 με 40 parts per million. Είναι σχεδόν απαλλαγμένο από το θείο, αλλά αυτό που ξεκίνησε ο κανονισμός του IMO έχει οδηγήσει ήδη σε 2,5 χρόνια σε περίπου 70% ελάττωση των οξειδίων του θείου. Ο Μαραθώνιος, όπως θα εξηγήσουμε, φαίνεται να τελειώνει, δεν έχει πάρθει τελική απόφαση για το 2050, με την πιθανή επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας μέσω συνδυασμού σταδιακής αντικατάστασης των συμβατικών καυσίμων με καύσιμα μηδενικής περιεκτικότητας σε άνθρακα και την παράλληλη ανάπτυξη και χρήση συμπληρωματικών τεχνολογιών όπως η δέσμευση και αποθήκευση του παραγωμένου από την καύση διοξιδίου του άνθρακος και η χρήση πυρηνικής ενέργειας μέσω αντιδραστήρων τετάρτης γενεάς. Λίγα λόγια για τους διεθνείς κανονισμούς της ναυτιλίας. Σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει δεσμευθεί να εξαλείψει τα αέρια του θερμοκηπίου μέχρι το 2050, που όπως θα δούμε αντιπροσωπεύει το τέλος του Μαραθωνίου, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός έχει ήδη αποφασίσει μερικές μειώσεις μέχρι το 2030, αλλά εκκρεμεί ακόμη η τελική του απόφαση για την εξάλειψη των αερίων του θερμοκηπίου το 2050. Λίγα λόγια για τον IMO. Έχει την ευθύνη επιβολής κανονισμών σε όλους τους τύπους των πλοίων παγκοσμίως που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αγαθών, προϊόντων και καυσίμων μέσω θαλάσσης. Απ' την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ευθύνη επιβολής κανονισμών εντός Ευρώπης σε όλα τα μέσα μεταφοράς, διαξηράς, αέρος και θαλάσσης και επομένως θεωρεί ίσως αυτονόητο δικαίωμά της να εξασκεί πίεση στον IMO να επιταχύνει την πορεία της ναυτιλίας προς την ανθρακοποίηση. Αυτό το διάγραμμα που βλέπουμε αντιπροσωπεύει ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό για τα καύσιμα κυρίως της ναυτιλίας. Είναι η πυκνότητα, η ενεργειακή πυκνότητα κατόγκων και κατά μάζα. Αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι τα σημερινά καύσιμα μαζούτ έχουν πολύ μεγάλη ενεργειακή πυκνότητα κατόγκων, ενώ τα καύσιμα μηδενικού άνθρακος όπως η αμμονία και το υδρογόνο, όπως θα πούμε αργότερα, έχουν πολύ χαμηλό ενεργειακή πυκνότητα κατόγκων. Ποια είναι η σημασία αυτού? Ότι τα εναλλακτικά καύσιμα χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας σε άνθρακα, λόγω της μικρότερης, όπως είπαμε, ενεργειακής πυκνότητος, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο στο πλοίο. Θα δούμε αργότερα ότι καταλαμβάνουν μέχρι 5,5-6 φορές μεγαλύτερο όγκο τα δεξαμενές από ότι στο μαζούτ, για την ίδια, για την παραγωγή ίσης ποσότητας ενέργειας. Ελάττωση του διαθέσιμου χώρου για μεταφορά προϊόντων και εμπορευμάτων αποτελεί οικονομικό μειονέκτημα για την ναυτιλία, που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που έχει ως προς τα άλλα είδη μεταφοράς. Λοιπόν,
Λίγα λόγια για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πριν πάμε στα μελλοντικά καύσιμα. Τα τρία κύρια αέρια του θερμοκηπίου είναι το διοξίδιο του άνθρακος, το μεθάνιο και το υποξίδιο του αζότου. Η αναλογία τους σε σχέση με τη θερμαντική τους ικανότητα στη θερμοκρασία του πλανήτη μας βλέπετε είναι 75 προς 15 προς 10%. Αυτό όμως που έχει πιο μεγάλη σημασία είναι ότι συγκρινόμενες αυτές οι μικρές ποσότητες, οι οποίες πάλι είναι parts per million, είναι μέρη ως προς τα εκατομμύριο, ενώ τα υποξίδια του αζότου είναι σε parts per billion. Αυτές οι ποσότητες, όταν συγκριθούν με τα ποσοστά αζότου και οξυγόνου στην ατμόσφαιρα, είναι τελείως απειροελάχιστες και όμως έχουν τόσο σημαντική επίδραση στην θερμοκρασία του πλανήτη μας. Και ποια είναι τα κύρια αέρια του θερμοκηπίου, μια μικρή περίληψη. Οι μηχανές παράγουν διοξίδιο του άνθρακος σαν προϊόν τέλειας καύσεως. Διοξίδιο του άνθρακος και νερό είναι το τέλειο προϊόν των υδρογων ανθράκων. Οξίδια του αζότου υπό μορφή υποξιδίου, διοξιδίου, είναι προϊόν υψηλών θερμοκρασιών, πάνω από 1900 βαθμούς στο θάλαμο καύσεως, και τοπική στοιχειομετρίας, δηλαδή τοπικά η αναλογία αέρος καυσίμου είναι αυτή που καθορίζει τοπικά τα οξίδια του αζότου. Τα οξίδια του θείου είναι πιο εύκολη περίπτωση, γιατί ανάλογα με το πόσο ποσοστό θείο έχουμε στο καύσιμο, τόσα θα είναι και τα ποσοστά τα οξίδια του αζότου που θα φύγουν στην ατμόσφαιρα. Τέλος, το άκαυστο καύσιμο, που είναι προϊόν ατελούς καύσεως, είτε σε μηχανές ότο είτε σε ντίζελ, στην περίπτωση της καύσεως του υγροποιημένου φυσικού αερίου υπάρχει το πρόβλημα, διότι το μεθάνιο είναι πολύ σημαντικό αέριο του θερμοκηπίου και επομένως γίνεται μια προσπάθεια για να ελαττωθεί η έκκληση. Όπως θα δούμε σε λίγο, ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται πλέον τα αέρια του θερμοκηπίου είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα σας το εξηγήσω. Λοιπόν, η συνολική εκτίμηση των εκπομπών. Μέχρι πρόσφατα όλοι τα αποτυπώματα τα περιβαλλοντικά των καυσίμων τα εξετάζαμε σε αυτό που λέγεται tank to wake, δηλαδή μεταφέρονται στο καράβι, γίνεται η καύση στις μηχανές και υπολογίζουμε εκεί πόση είναι η έκκληση διοξιδίου του άνθρακος στην ατμόσφαιρα. Πλέον αυτό αλλάζει παγκοσμίως, όπως γίνεται και στην αυτοκίνηση, και πλέον η εκτίμηση γίνεται συνολικά σε όλο τον κύκλο ζωής του καυσίμου, από την εξόρυξη, τη μεταφορά πάνω στο πλοίο, την αποθήκευση στο πλοίο, την καύση και την έκκληση στην ατμόσφαιρα. Αυτός ο τρόπος, ο LCA, ο Life Cycle Analysis, είναι αυτός ο οποίος αρχίζει να διαφοροποιεί τις επιπτώσεις των καυσίμων στην ναυτιλία και σε άλλους τρόπους. Πριν πάμε στα μελλοντικά καύσιμα, αξίζει κανείς να δει τι μπορεί να κάνει η ναυτιλία με τα υπάρχοντα μέσα που έχει και με τις υπάρχουσες τεχνολογίες. Πριν συζητήσουμε για καύση υδρογόνου, αμμονίας και όλων των άλλων, τι μπορεί να γίνει σήμερα από την ναυτιλία. Είναι διάφορα, δίνω παραδείγματα, με ποσοστά πόσο μπορεί να ελαττωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Και εδώ μπορούμε νομίζω να συνοψίσουμε ποιες είναι οι τεχνικές της άμεσης μείωσης. Όχι στο μέλλον τι καύσιμα μπορεί να υπάρχουν και ποιες μηχανές θα τις κάψουν. Σήμερα, τι μπορεί ένας πλοιοκτήτης να χρησιμοποιήσει για να ελαττώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του στόλου του. Πρώτα απ' όλα, μείωση της ταχύτητας των πλοίων. Ελάττωση της ταχύτητας κατά 10% αντιστοιχεί χοντρικά σε μία μείωση 25% του διοξιδίου του άνθρακος.
Άρα αυτό βλέπουμε ότι αρχίζει και επικρατεί στην ναυτιλία, ελάττωση της ταχύτητος. Βέβαια, οι διάφοροι τύποι πλοίων δεν έχουν την ίδια ταχύτητα. Τα container ships, παραδείγματος χάρη, είναι πολύ ψηλότερης ταχύτητας και επομένως οι επιπτώσεις τους στα διοξείδια του άνθρακος είναι πολύ πιο σημαντικοί από ότι τα φορτηγά ή τα τάγκες. Δεύτερο και πολύ σημαντικό, βελτιστοποίηση της διαδρομής του πλοίου αναλόγως των καιρικών συνθήκων. Αυτό είναι γνωστό ως Voyage Plan Optimization. Πλέον υπάρχουν τα μοντέλα σε αληθινό χρόνο, έτσι ώστε το πλοίο, ανάλογα με τις συνθήκες της θαλάσσης, να διαλέξει ο καπετάνιος το δρόμο που θα το οδηγήσει με χρήση λιγότερης ισχύως μηχανών να ελαττωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Το τρίτο είναι η βελτιοποίηση της διαδρομής προς κάτι που δεν ήταν τόσο παλιά γνωστό, όσον αφορά την άφιξη του πλοίου στο λιμένα του προορισμού. Εάν φτάσει νωρίς το πλοίο εκεί, χρησιμοποιώντας καύσιμο να επιταχύνει, χωρίς λόγο, διότι πρέπει να περιμένει στο λιμάνι με ανοιχτές μηχανές, δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Πάλι με μοντέλα τώρα, το καράβι, ο καπετάνιος αποφασίζει να φτάσει στο λιμάνι τη σωστή ώρα για να μην περιμένει. Και αυτό σώζει πάρα πολύ τις εκκλήσεις διοξιδίου του άνθρακος τοπικά. Τέταρτο, καθαρισμός της γάστρας, του χάλ. Μέσω λίμπασης αέρος, κυρίως με μικροφυσαλίδες, είναι ένας νέος τρόπος, οι οποίες ελαττώνουν τις τριβές. Επίσης, με χρήση αντιρρυπαντικών ουσιών. Όλα αυτά αποβλέπουν στο να μην δημιουργούνται επικάθονται ουσίες πάνω στο κάτω μέρος του καραβιού, αυξάνοντας τις τριβές και αυξάνοντας την κατανάλωση καυσίμου. Βελτιστοποίηση του σχεδίου της προπέλας και της ροής γύρω από την προπέλα και την πλώρη. Αυτή είναι επίσης μέθοδοι βελτίωσης της έκκλησης διοξιδίου του άνθρακος. Και τέλος, χρήση μηχανών υψηλότερης απόδοσης, παρόλο που οι μηχανές εσωτερικής καύσεως, οι ντίζελ, οι σημερινές, έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο που δεν προχωράει πολύ. Μιλάμε για 1%, μισό, 1-2%. Πάνε πια οι παλιές εποχές που περάσαμε από το 30% απόδοση στο 50, 52, 54%. Και αυτές οι μηχανές μπορούμε να ελέγξουμε την ισχύ και, όπως είπα, παίζοντας, ελέγχοντας την ισχύ, ελαττώνεις τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Λίγα λόγια για την επάρκεια των εναλλακτικών καυσίμων πριν πάμε στα καθαρά καύσιμα του μέλλοντος. Αρχίζει να γίνεται αποδεκτό ότι η χρήση μόνο συμβατικών καυσίμων δεν επαρκεί για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου σε επίπεδο ανθρακικής ουδετερότητας. Για να μην πω ανθρακικής, μηδέν καύσιμα. Αλλά ταυτόχρονα οι ποσότητες πράσινων καυσίμων, αμμονία και υδρογόνο, που μπορούν να παραχθούν σε μεγάλες ποσότητες από ηλιακή και αιωλική ενέργεια, δεν θα επαρκέσουν για να επιτευχθεί ο στόχος της απανθρακοποίησης. Κάτι χρειάζεται να γίνει. Και αυτό που χρειάζεται είναι η ανάπτυξη συμπληρωματικών τεχνολογιών που, αν και θα απαιτήσουν τεράστιες επενδύσεις, θα βοηθήσουν στην επίτευξη ενεργειακού μείγματος ικανού να οδηγήσει σε ανθρακική ουδετερότητα το 2050. Τέλος, θα συνοψίσουμε πριν τα καύσιμα την πορεία, τα στάδια της πορείας προς την απανθρακοποίηση. Αυτό που όλες οι εταιρείες τώρα έχουν συγκεντρώσει τις προσπάθειές τους είναι στη δημιουργία μηχανών διπλού καυσίμου. Δηλαδή, οι μηχανές να μπορούν να κάψουν και μαζούτ, χαμηλού θείου όπως είναι τώρα, αλλά και υγροποιημένο φυσικό αέριο και ίσως και σε μορφή ready, δηλαδή αυτές οι μηχανές
γίνονται ορισμένες επεμβάσεις να τις προετοιμάσουν έτσι ώστε όταν τα μελλοντικά καύσιμα είναι διαθέσιμα παγκοσμίως να μπορούν με μικρές μετατροπές και μικρό κόστος να μπορούν να κάψουν αυτά τα εναλλακτικά καύσιμα. Παράλληλα, για να συνεχίσουν τα εναλλακτικά τα καύσιμα τα σημερινά να χρησιμοποιούνται παγκοσμίως, θα πρέπει να αναπτυχθεί πιο πολύ η τεχνολογία δέσμευσης αέρος διοξιδίου του άνθρακος, η αποθήκευση και η μεταφορά του με σκοπό την παράταση ζωής των συμβατικών. Διότι αν κάψεις μαζούτ και έχεις από την άλλη πλευρά συστήματα τα οποία είναι ικανά να απορροφήσουν το διοξίδιο του άνθρακος και να το χρησιμοποιήσουν όπως θα δούμε σε λίγο, τότε μπορούν τα συμβατικά καύσιμα να ζήσουν, να επιζήσουν για περισσότερο χρόνο, μέχρι ότου τα εναλλακτικά είναι έτοιμα να χρησιμοποιηθούν. Επομένως, το επόμενο τρίτο στάδιο είναι η έρευνα για μαζική παραγωγή πράσινων καυσίμων μέσω ηλιακής και αιωλικής ενέργειας, μέσω ηλεκτρόλυσης, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Και τέλος, κάτι το οποίο αρχίζει και συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον είναι η ανάπτυξη πυρηνικών αντιδραστήρων μικρών, γιατί υπάρχει σύγχυση. Μιλάμε και στην Ελλάδα εδώ για πυρηνική ενέργεια, εννοώντας τα εργοστάσια και τα ατυχήματα στο Τσερνόμπιλ και στην... δεν είναι αυτό. Η σημερινή πυρηνική ενέργεια με μορφή μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων είναι αυτοί που θα αντικαταστήσουν στο μέλλον τις μηχανές εσωτερικής καύσεως. Είναι η μόνη αξιόλογη και αξιόπιστη πηγή για το μέλλον. Και τώρα πάμε στα καύσιμα και σε κάθε ένα από τα καύσιμα που θα συζητήσουμε χρησιμοποίησα δύο χρώματα, κυρίως πράσινο, ελπίζω να διαβάζετε, επάνω, πράσινο σημαίνει πλεονεκτήματα του καυσίμου και κάτω κόκκινο που είναι τα μειονεκτήματα, το μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα διαβάσω όσο μπορώ περισσότερα. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι αυτή τη στιγμή το καθαρότερο συμβατικό καύσιμο που διατίθεται σε μεγάλες ποσότητες, περίπου σε 180 λιμάνια στον κόσμο και επομένως οι μηχανές διπλού καυσίμου που κυκλοφορούν σήμερα κυρίως είναι για μαζούτ και υγροποιημένο φυσικό αέριο. Αυτές είναι διαθέσιμες και βέβαια στοιχίζουν πολύ περισσότερο από τις συμβατικές μηχανές. Αυτές λοιπόν οι μηχανές διπλού καυσίμου είναι σε θέση να κάψουν μαζούτ, LNG και σε κάποια τροποποιημένη μορφή να μπορέσουν και αργότερα να κάψουν τα μελλοντικά πράσινα καύσιμα. Τι χρειάζεται βέβαια? Δεξαμενές για το φυσικό αέριο 2 με 2,5 φορές μεγαλύτερες δεξαμενές από ό,τι για το μαζούτ. Είναι πρόβλημα αυτό. Πολλοί πλειοκτήτες το θεωρούν μειονέκτημα. Αλλά όταν πάμε στην αμμονία και στο υδρογόνο που είναι 4, 5, 6 φορές μεγαλύτερες δεξαμενές, εκεί το πρόβλημα γίνεται πιο σοβαρό. Ποιο είναι το δύσκολο? Εάν δεν αναπτυχθεί τεχνολογία δέσμευσης, αποθήκευσης και μεταφοράς διοξιδίου του άνθρακος, δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε απανθρακοποίηση μέχρι το 2050 μόνο με τη χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου. Είναι αδύνατον. Άρα, αυτό είναι κάτι που τώρα πολλές εταιρείες, και θα πω σε δύο λεπτά, ασχολούνται με την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας, είτε κατά κράτηση διοξιδίου του άνθρακος, είτε κατά κράτηση αέρος, κατευθείαν, και μέσα από τον αέρα το διοξίδιο του άνθρακος που περιέχει. Είναι δύο τεχνολογίες. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα δεύτερο καύσιμο, που είναι η μεθανόλη. Έχει αρχίσει να συγκεντρώνει μεγάλη προσοχή τον τελευταίο καιρό. Είναι ένα συμβατικό καύσιμο χαμηλής περιεκτικότητας και για να το εξηγήσω, όπως βλέπετε, ένας άνθρακας υπάρχει στο μόριο, άρα είναι χαμηλής ανθρακικής
βαρύτητας. Αυτό το καύσιμο είναι διαθέσιμο παγκοσμίως σε περίπου 110 λιμάνια στον κόσμο και έχει το μεγάλο καλό ότι μπορεί να αποθηκευθεί ως υγρό σε ατμοσφαιρικές συνθήκες. Μεγάλης σημασίας όταν δούμε ότι άλλα καύσιμα χρειάζονται πλην 253 βαθμούς για να υγροποιηθούν. Υπάρχει ευκολία παραγωγής του και από φυσικό αέριο και από ανανεώσιμες πηγές και επιπλέον είναι εύκολα βιοδιασπόμενο στο νερό. Πολύ σημαντικό και αυτό το στοιχείο. Υπάρχει κάποια εμπειρία καύσεως σε συμβατικές μηχανές και τώρα μια μεγάλη εταιρεία ετοιμάζεται να βγάλει μηχανή του εμπορίου που με μεθανόλη. Ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι τοξικό ως καύσιμο και είναι και πολύ έφλεκτο. Θα δούμε αργότερα ότι υπάρχουν και χειρότερα από τη μεθανόλη. Πάμε στα βιοκαύσιμα τώρα. Και τα βιοκαύσιμα είναι πολύ γνωστά και στην Ευρώπη, στην αυτοκίνηση, στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το 2000 που ασχολήθηκα στις Βρυξέλλες με τα εναλλακτικά καύσιμα, τότε ήταν τα βιοκαύσιμα, το biodiesel, το biodiesel σε μεγάλη άνθηση και μπορούσαν τα αυτοκίνητα βάζοντας μέχρι 20% biodiesel να το αναμίξουν με το πετρέλαιο και η μηχανή να μην καταλάβει, εκτός μικρών σημείων, να μην καταλάβει ότι έχει μπει βιοκαύσιμο μέσα. Τώρα, στην ναυτιλία μέχρι 30% σε μαζούτ έχει δοκιμαστεί και είναι εντάξει η καύση. Αυτά τα καύσιμα που μπορεί να μπουν με μικρό ποσοστό είναι γνωστά ως drop-in fuel, γιατί μπορείς ακριβώς να αντικαταστήσεις μέρος του καυσίμου με αυτό. Τώρα, το πρόβλημα των βιοκαυσίμων είναι να μην ανταγωνιστούν την ανθρώπινη εφοδιαστική αλυσίδα. Δεν έχει νόημα να στερούμε φαγητό από ανθρώπους για να φτιάχνουμε καύσιμα για ενεργειακούς λόγους. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν τώρα βιοκαύσιμα που παράγονται απευθείας από φυτά και από ειδικά κατασκευασμένες καλλιέργειες ανεξάρτητες από την ανθρώπινη εφοδιαστική αλυσίδα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Εάν αποθηκεύσουμε βιοκαύσιμα μέχρι 3 μήνες, δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Εάν όμως για κάποιο λόγο μείνουν στις δεξαμενές για μεγαλύτερο διάστημα, αυτό δεν είναι ασφαλές και η μεταγενέστερη χρήση τους υπάρχει φόβος οξείδωσης που θα έχει μεγάλες επιπτώσεις στη μηχανή και σε ακραία περίπτωση δημιουργία υδρώθη. Αυτό είναι η πολύ ακραία περίπτωση. Επομένως, ας μην την συζητήσουμε παραπάνω. Και πάμε τώρα στην αμμονία. Την πρώτη, η αμμονία και η υδρογόνο. Είναι τα δύο μελλοντικά καύσιμα μηδενικού άνθρακος. Βέβαια, μπορούν να παραχθούν και σήμερα, όχι με τρόπο με πράσινο τρόπο, αλλά παράγουν διοξείδιο του άνθρακος και επομένως δεν το θέλουμε. Άρα, η αμμονία είναι το πιο πρακτικό καύσιμο μηδενικού άνθρακος σε υγρή μορφή, λόγω της μη αναγκαιότητας αποθήκευσης σε κρυογονικές, δηλαδή σε πλην 100, πλην 200 βαθμούς, που δημιουργεί πρόβλημα. Υπάρχουν μηχανές υγρής αμμονίας, είναι υπό ανάπτυξη και σύντομα θα υπάρχουν στο εμπόριο. Προς το παρόν, αυτά που συζητιούνται είναι οι μηχανές, οι ready, όπως είπαμε, έτοιμες μηχανές. Μην νομίσετε ότι αυτή τη στιγμή οι μηχανές που δίδονται στο εμπόριο ως ready μπορείς να χρησιμοποιήσεις αμμονία. Εννοείται ότι γίνονται μερικά στάδια, όπως η χρήση stainless steel για τις δεξαμενές και τις καλωδιώσεις, έτσι ώστε όταν είναι έτοιμο το καύσιμο να μην θελήσει μεγάλες αλλαγές στο πλοίο. Η παραγωγή πράσινης αμμονίας είναι πολύ ενεργοβόρος και υπάρχει όμως εμπειρία μεταφοράς της στην ναυτιλία, διότι χρησιμοποιείται για πολλούς άλλους τρόπους. Άρα, μεταφορά αμμονίας, υπάρχουν καράβια σήμερα αρκετά που το κάνουν. Άλλο αυτό
και άλλο η καύση της αμμονίας σαν καύσιμο στο καράβι. Τέλος, αυτό είναι το πιο ασθενές και προβληματικό θέμα της αμμονίας. Και πολλές φορές μπαίνει κάτω από το χαλί, ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σε υγρή και σε αέριο μορφή η αμμονία είναι πάρα πολύ τοξική. Μιλάμε για μόνο να αναπνεύσεις την αμμονία σε ένα λεπτό, μπορεί να χάσεις αισθήσεις του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, είναι πολύ διαβρωτικό καύσιμο που απαιτεί ειδικές συνθήκες ασφάλειας και αποθήκευσης. Έχει όμως αρκετά, όπως είπαμε, πλεονεκτήματα. Γι' αυτό και πιστεύουν οι ειδικοί που δουλεύουν στις μεγάλες εταιρείες ότι θα μπορέσουν να κάνουν τη χρήση καύσεως αμμονίας ασφαλής για ποντοπόρα πλοία. Και τέλος, ας πάμε στο υδρογόνο. Όλοι μιλάμε για το υδρογόνο. Είναι το τέλειο καύσιμο, αλλά μόνο αν παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Διαφορετικά δεν είναι αυτό που νομίζουμε ότι είναι. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες αποθήκευσης, πλην 253 βαθμούς. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Και η χρήση χρειάζεται μεγάλες δεξαμενές, περίπου 5 φορές 5,5 από ό,τι οι δεξαμενές του μαζούτ. Η παραγωγή τώρα πράσινου υδρογόνου είναι πάρα πολύ ενεργοβόρος. Και ασύμφορος οικονομικά για τη μεταφορά του σε υγρή μορφή διαθαλάσσης. Αρχίζουν όλοι να καταλήγουν ότι δεν έχει νόημα να μεταφέρουμε παγκοσμίως υδρογόνο με διαμορφωμένα πλοία. Τέλος, αν και υπάρχει εμπειρία καύσεως υδρογόνου σε αυτοκίνηση και σε άλλη, μπορούμε να κάψουμε με φιάλες υδρογόνου, η μαζική παραγωγή θα απαιτήσει τουλάχιστον 20 ακόμη χρόνια. Άρα το υδρογόνο προς το παρόν ας το αφήσουμε κάπου στην άκρη. Θα συνεχιστεί βεβαίως η έρευνα, αλλά δεν είναι το τέλειο καύσιμο που όλοι ελπίζουμε ότι θα μπορέσει αύριο να βοηθήσει τα μέσα μεταφοράς. Και τώρα φτάνουμε προς το τέλος. Οι συμπληρωματικές τεχνολογίες. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε που είπα προηγουμένως ότι όσο και να συγκεντρωθούμε στα καύσιμα, δεν θα μπορέσουν μόνο με τη ανάπτυξη πράσινων καυσίμων να λύσουμε το θέμα το 2050 της ανθρακικής ουδετερότητας. Πρέπει να αναπτυχθούν αυτές οι δύο τεχνικές, πρώτα βέβαια η δέσμευση, αποθήκευση και μεταφορά διοξιδίου του άνθρακος, είτε άμεσα είτε έμεσα, και στο απότερο μέλλον η μικρή πυρηνική αντιδραστήρια τετάρτης γενεάς, που θα πω δύο λόγια αμέσως μετά. Γιατί χρειάζονται αυτές οι συμπληρωματικές τεχνολογίες? Είναι απαραίτητες, γιατί πλέον γίνεται αποδεκτό ότι είναι πρακτικά αδύνατον η ανάπτυξη πράσινων καυσίμων να γίνει σε χρόνο και ποσότητες ικανές να ικανοποιήσουν τις παγκόσμιες ενεργειακές ανάγκες συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς. Δύο λόγια για την δέσμευση, αποθήκευση και μεταφορά διοξιδίου του άνθρακος, αυτό που είναι γνωστό ως Carbon Capture Storage and Usage, το CCSU. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα? Η τεχνική που παρατείνει τη χρήση συμβατικών καυσίμων, σε σημείο που πολλοί θεωρούν ότι οι μεγάλες εταιρείες πετρελαιοδών χρηματοδοτούν την έρευνα για διοξίδιο του άνθρακος, για δέσμευση, για να παρατείνουν τη ζωή των καυσίμων τους. Αυτό είναι φήμη, μην το πάρετε ότι έχω ειδική γνώση του προβλήματος. Η δέσμευση του άνθρακος είτε γίνει στη στεριά από μεγάλους σταθμούς παραγωγής, είτε γίνει στο πλοίο με ειδικές συσκευές, πρέπει να συνοδευτεί από τη μεταφορά του με ειδικά διαμορφωμένα πλοία για τη μεταφορά υγροποιημένου διοξιδίου του άνθρακος. Και έχουμε ήδη μιλήσει για την άμεση δέσμευση αέρος. Είναι μια τεχνική που τώρα τελευταία αρχίζει και εφαρμόζεται. Ποιες είναι οι προκλήσεις?
εκκρεμούν νομικά θέματα όσον αφορά τη μεταφορά διοξιδίου του άνθρακος από μία χώρα στην άλλη. Δηλαδή, πλοίο μεταφοράς διοξιδίου του άνθρακος να φύγει από την Ευρώπη και να πάει στην Ασία. Δεν έχουν λυθεί ακόμη τα νομοθετικά αυτά θέματα. Δεύτερο, η αποτελεσματικότητα της δέσμευσης του διοξιδίου του άνθρακος μέσω διαφόρων μεθόδων δεν είναι ακόμη ικανοποιητική για να δικαιολογήσει πολύ μεγάλες επενδύσεις. Και δύο λόγια, σχηματικά απλώς για αυτό που είπα για τη μεταφορά διοξιδίου του άνθρακος. Εάν πάμε αριστερά, λέμε ότι είναι ένας μεγάλος σταθμός παραγωγής ενέργειας, όπου το διοξίδιο του άνθρακος, οι ποσότητες είναι τεράστιες. Έχει γίνει πρόταση από μια ελληνική εταιρεία συγκεκριμένα, αλλά και άλλες ενδιαφέρονται, να μεταφερθεί στο πλησιέστερο λιμάνι, όπου θα υπάρχουν ειδικές δεξαμενές να κρατηθεί και μετά με καράβι, με υγροποιημένο διοξιδίου του άνθρακος, να μεταφερθεί σε άλλο μέρος του κόσμου, όπου είτε να αποθηκευθεί στο υπέδαφος, εκεί όπου υπήρχαν παλιά, βγάλανε φυσικό αέριο και πετρέλαιο, εκεί είναι άδειες δεξαμενές στη γη μέσα, που μπορεί να αποθηκευθεί το διοξίδιο του άνθρακος, αλλά όλο και πιο πολλοί λένε γιατί να μην το χρησιμοποιήσουμε τον άνθρακα για τη δημιουργία νέων καυσίμων, και αυτός είναι ένας άλλος τρόπος. Και συνοψίζοντας τη μέθοδο αυτή, ας προχωρήσουμε και ας τελειώσουμε με την πυρηνική ενέργεια. Τα πλεονεκτήματα των νέων αντιδραστήρων τετάρτης γενεάς είναι ότι χρησιμοποιούν απεμπλουτισμένο ουράνιο ή θόριο σε ατμοσφαιρικές συνθήκες και αυτοψύχονται σε περίπτωση ατυχήματος. Αυτό είναι το μεγάλο προσόν. Διότι αν κάτι συμβεί, μόνο του το σύστημα κλείνει, σβήνει, διότι το καύσιμο και το ψυκτικό μέσο είναι το ίδιο. Έχουν διάρκεια ζωής αυτοί οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες 25 ετών, όσο περίπου είναι και η μέση ζωή των καραβιών, και έχουν χαμηλά επιχειρησιακά έξοδα με μηδενικές εκπομπές. Η ανάπτυξή τους, και αυτό είναι κάτι που ίσως δεν είναι τόσο γνωστό αυτή τη στιγμή, φέρνει μαζί ερευνητικά Αμερικάνους, Ρώσους, Κινέζους και Γάλλους επιστήμονες που δουλεύουν εντατικά, γιατί αυτό θα αποδειχθεί πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την ναυτιλία, αλλά για όλο τον κόσμο. Ποιες είναι οι προκλήσεις, είχα αναφέρει και πιο πριν, η κοινωνική αποδοχή τους, διότι ταυτίζουμε αυτούς τους μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες με τα πυρηνικά εργοστάσια, τα προβλήματα των σεισμών. Δεν έχουν τέτοιο, κανένα πρόβλημα αυτοί οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες. Ακόμη και σε ισχυρό σεισμό είναι τόσο προστατευμένοι γύρω που δεν κινδυνεύουν. Ακόμη όμως και κάτι να συμβεί, θα αυτοψυχθούν μόνοι τους. Αυτό που στοιχίζει πολύ είναι η αγορά τους, η τοποθέτησή τους, το αρχικό κόστος. Αλλά τα επιχειρησιακά έξοδα είναι πολύ μικρά. Και τέλος, υπάρχει έλλειψη εμπειρίας στην τοποθέτησή τους στο πλοίο, σε ποιο σημείο, και δυσκολία και μεταφοράς και εμπλουτισμού. Και φτάνουμε στο τέλος, ο μαραθώνιος αγώνας, είμαστε στο 2050. Βλέπουμε ορισμένα καράβια να φτάνουν. Αν ίσως μπορείτε να δείτε, έχουν ένα ερωτηματικό. Εκεί όπου τώρα τα σημερινά καράβια, αν είναι LNG γράφουν LNG, αν είναι υδρογόνο γράφουν υδρογόνο, δεν μπορεί κανείς να πει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό στο μαραθώνιο αγώνα της ναυτιλίας δύσκολα θα υπάρξει ένας νικητής, είτε σε καύσιμο, είτε σε συμπληρωματική τεχνολογία.
νικητές θα πρέπει να είναι οι επόμενες γενναίες, που ίσως αντιμετωπίσουν μικρότερης κλίμακας, κλιματική αλλαγή και πιο διαχειρίσιμες περιβαλλοντικά καταστάσεις. Όπως σε κάθε μαραθώνιο αγώνα, στατιστικά, 2 με 4% των μαραθωνοδρόμων δεν τερματίζουν ποτέ. Στο μαραθώνιο της ναυτιλίας υπάρχει φόβος ότι μεγαλύτερο ποσοστό πλειοκτητών θα αναγκαστούν να αποχωρήσουν. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι Έλληνες ανάμεσά τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία σας. Σας καλωσορίζουμε στην Ακαδημία. Είμαστε ευτυχείς για την είσοδό σας σε αυτήν με την ιδιότητα του αντιπεριστέλλοντος μέλους και θα προσέθετα ότι είμαστε επίσης ευτυχείς διότι μαζί σας εισέρχεται στην Ακαδημία για πρώτη φορά ο κλάδος της ναυτιλίας, τόσο σημαντικός για τη χώρα μας. Και εδώ θα έλεγα πρωτοπορεί η πρώτη τάξη των θετικών επιστημών, διότι η ναυτιλία έχει και άλλες προεκτάσεις που βοήθησε να εισέλθει η ναυτιλία στην Ακαδημία και θα ευχόμουν και η τάξη μας, η τρίτη τάξη των ηθικών και κοινωνικών επιστημών στην οποία ανήκει ο κύριος Παπαδήμος ο ομιλών, ίσως να ακολουθήσει με είσοδο ενός κλάδου που είναι το δίκαιο της θάλασσας τεράστιας εθνικής σημασίας. Είδομεν. Σας εύχομαι, αγαπητέ κύριε Αρκουμάνη, επιτυχή συνέχιση του έργου σας. Λύεται η συνεδρίαση.